Καλημερίζω τον κύριο Θεόδωρο Φορτσάκη, υποψήφιο βουλευτή, μέχρι πρώτη ως βουλευτή και υποψήφιο βουλευτή εκ νέου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό πρωινό, κύριε Φορτσάκη, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωνίνων. Καλή σας μέρα, κύριε Γκότζο. Και με την ιδιότητα που έχετε του πολιτικού, αλλά και με την ιδιαίτερη ενασχόληση και από πλευράς κομματικής για ζητήματα παιδείας, αλλά και λόγω της επιστημονικής ιδιότητας ως πρίτανης του Πανεπιστημίου, θα ήθελα πολύ συνοπτικά, τι λέει η Νέα Δημοκρατία για την παιδεία, για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία λέει για την παιδεία ότι το ζήτημα της παιδείας έχει εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικά σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Η παιδεία μας είναι διαλυμένη και χρειάζεται μια πλήρη ανασυγκρότηση και μια πλήρη επανεκκίνηση. Και η παιδεία μας είναι ο χώρος στον οποίο διαμορφώνονται οι νοοτροπίες μας, είναι ο χώρος στον οποίο καλλιεργούνται οι ιδέες μας και είναι ο χώρος όπου μαθαίνουμε τη συμπεριφορά μας. Είναι επομένως ο χώρος που καθορίζει την πολιτική της χώρας γενικότερα, αφού η πολιτική βασίζεται στις νοοτροπίες και στις συμπεριφορές και ακόμα και η οικονομία, αν θέλετε, είναι κάτω από την παιδεία, διότι οι συμπεριφορές που αποκτούν με βάση της παιδείας είναι αυτές που καθορίζουν και τις οικονομικές συμπεριφορές μας. Με λίγα λόγια, το οικονομικό μας χάλι το σημερινό, αν υπάρχει, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κακή μας παιδεία. Πρέπει λοιπόν αυτή την παιδεία να την ανασυντάξουμε. Βεβαίως τα προβλήματα δεν τα δημιούργησε όλα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι διαχρονικά. Όμως τους 7 τελευταίους μήνες τα πράγματα δυστυχώς χειροτέρεψαν πάρα πολύ. Μια παρένθεση, κύριε Φορτσάκη, επειδή είπατε τα προβλήματα είναι διαχρονικά και επειδή τα τελευταία 40 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία ήταν μέρος αυτής της υπόθεσης, δηλαδή διαχειρίστηκε και αυτή και ζητήματα παιδείας ως κυβέρνηση, θα ήθελα όχι εν είδη αυτοκριτικής, εν είδη επισημάνσεων κάποια ζητήματα που αφορούν το παρελθόν για θέματα παιδείας. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο δυστυχώς το παρελθόν το αφήσαμε χωρίς να υπάρχει έλεγχος είναι η κομματικοποίηση της παιδείας. Όλα τα κόμματα, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, είχαν κάνει προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικά λάθη. Η Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν κυβέρνηση, τα τελευταία 2,5 χρόνια πριν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προηγουμένως, όταν δεν ήταν στην κυβέρνηση και ήταν η κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, είχε στηρίξει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και είχε προσπαθήσει να την ανατάξει. Ένα παράδειγμα είναι ο νόμος Διαμαντοπούλου για τα πανεπιστήμια, ο οποίος μπορεί να είχε ορισμένες ατέλειες, αλλά περιείχε εξαιρετικά σημαντικές διατάξεις για τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων. Τα ίδια είχε κάνει και για τη μέση εκπαίδευση. Πιστεύω ότι αυτή την ώρα αυτό που προέχει είναι να βρεθούμε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σκεπτόμαστε με έναν τρόπο συνετό, και αυτό περιλαμβάνει βεβαίως και τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ της φιλοευρωπαϊκής πλευράς, και να βρούμε μια συνενετική βάση πάνω στην οποία να οργανώσουμε την παιδεία μας και από εκεί και πέρα το κάθε κόμμα να κρατά την ιδεολογία του, να κρατά τις δικές του επιμέρους ιδέες, αλλά να μην φεύγει κάθε φορά από το γενικό πλαίσιο το οποίο θα έχουμε καθορίσει όλοι μαζί. Βλέπω ότι σήμερα στην παιδεία έχουν γίνει πολλές επιστροφές στο απότατο παρελθόν. Για παράδειγμα, όλοι οι διευθυντές σχολικών μονάδων επελέγησαν κατά τρόπο ο οποίος προωθεί αυτούς που εξυπηρετούν τα συνδικαλιστικά και κομματικά συμφέροντα. Και οι περιφερειακοί διευθυντές, δηλαδή αυτοί που διευθύνουν τις περιφέρειες τις σχολικές, τους επελέγησαν δυστυχώς με βάση την επίδοση που είχαν στο να εμποδίζουν την κυβέρνηση που υπήρχε πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, δηλαδή την τρικομματική και τη δικομματική κυβέρνηση, να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες μεταρρυθμίσεις ο ΣΥΡΙΖΑ προέβαλε συνεχώς αντίσταση. Μα είχαν συγκεκριμένα κριτήρια θεσπιστεί και τέθηκαν, κύριε Φορτζάκη, για την επιλογή αυτών που αναφέρατε. Δυστυχώς τα κριτήρια αυτά είναι εξαιρετικά αόριστα και επέτρεψαν στην κυβέρνηση να επιλέξει τους κομματικά πιστούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Εμείς έχουμε προτείνει και το προτείναμε και στη Βουλή να υπάρξει μια σχολή παραγωγική των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης από εδώ και πέρα, και μέχρι αυτή η σχολή να αρχίσει να παράγει άτομα τα οποία θα είναι ένας εθνικός φορέας, δηλαδή, ο οποίος θα μπορούσε να οργανωθεί και στο πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ως ειδικό παραπλάδι, αυτό που έχουν όλες οι προηγουμένες χώρες του κόσμου. Και θα έπρεπε μέχρι ότου ο φορέας οργανωθεί και μέχρι ότου μπορέσει να παράγει στελέχη ικανά να διοικήσουν την παιδεία, από εκπαιδευτικούς πάντοτε έτσι, να έχουμε μια διαδικασία αξιολόγησης η οποία να είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Να φύγει αυτή η διαδικασία από το Υπουργείο Παιδείας και να έχουμε μια αρχή αντικειμενική η οποία θα επιλέγει τους καλύτερους, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την κομματική προέλευση. Είτε ΣΥΡΙΖΑ είναι, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε
τα σοκ είναι, δηλαδή ΚΚ είναι, δεν μας ενδιαφέρει να είναι τελεκτρευτική. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Κύριε Φορτσάκη, σε μια προηγούμενη συζήτηση είχε τεθεί το θέμα του φόρου προστιθέμενης αξίας για τα ιδιωτικά σχολεία, για την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό φαίνεται ότι πάγωσε, φάνηκε ότι πάγωσε. Ποια είναι η εξέλιξη που εσείς γνωρίζετε για αυτή την υπόθεση? Η τελευταία εξέλιξη που γνωρίζω είναι ότι μετά τις πρωτοβουλίες που πήραμε μαζί με την κυρία Σπυράκη και μαζί και με τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος έγραψε εδώ στον Υπουργό Οικονομικών για ισοδύναμα μέτρα, με την κυρία Σπυράκη είχαμε απευθυνθεί στον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Παιδεία και συγχρόνως σε όλους τους Υπουργούς Παιδείας της Ευρώπης, επισημένοντάς τους ότι αυτό το μέτρο θα ήταν καταστροφικό όχι μόνο για την ιδιωτική παιδεία στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα για την παιδεία στην Ελλάδα. Και ξεκίνησε η Επιτροπή μια έρευνα για να δει πού βρίσκεται το ζήτημα, έγραψε στην ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση φάνηκε προς στιγμήν να θέλει να παγώσει το ζήτημα ώστε να αποφανθεί από αυτού οριστικά η επόμενη κυβέρνηση εν ώψη και των αποτελεσμάτων της έρευνας της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο άκουσα από δημοσιογραφικές πληροφορίες χθες βράδυ ότι τελικώς με παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα, κάποιου άλλου, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, άκουσα από την τηλεόραση ότι πρόκειται για τον κύριο Τσίπρα, αλλά το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, ότι τελικά ζητήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση να προχωρήσει στην εφαρμογή του μέτρου κανονικά χωρίς να το παγώσει. Εκεί βρισκόμαστε και άκουσα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση τον πρόεδρο των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, τον κύριο Κυραϊδίδη, να δηλώνει ότι ήδη το πρώτο σχολείο ανακοίνωσε, το πρώτο ιδιωτικό σχολείο ανακοίνωσε ότι θα κλείσει και ότι αναμένει ότι χιλιάδες παιδιά, των οποίων οι γονείς δυστυχώς δεν μπορούν να πληρώσουν περισσότερα χρήματα, θα στραφούν προς τα δημόσια σχολεία. Με αποτέλεσμα όχι μόνο να κλείνουν τα ιδιωτικά, ενώ δεν θα έπρεπε, αλλά και να βαρύνονται τα δημόσια σε μια στιγμή που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε επιπλέον ζήτηση, αφού σήμερα έχουν 25.000 κενά. Δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε για τα παιδιά τα οποία επιλέγουν τη δημόσια παιδεία. Μάλιστα. Και πάμε και στο τελευταίο μέρος της συζήτησης. Αν επιτρέπετε, να το πείσω και να ναι. Δεν πρέπει να κάνουμε αντιπαράθεση μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας παιδείας. Είναι συνταγματικό δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν τη δημόσια ή την ιδιωτική παιδεία όπως νομίζουν και είναι καθήκον του κράτους να εποπτεύει και τις δύο, και τη δημόσια και την ιδιωτική και να τις οργανώνει και τις δύο. Και θα πρέπει να σεβόμαστε και τις δύο και μάλιστα θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να ενισχύουμε σημαντικά τις συνέργειες, διότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην παιδεία, υπάρχει ανταγωνισμός ως προς την ποιότητα στην παιδεία. Και αυτό πρέπει να ενισχύσουμε και στη δημόσια και στην ιδιωτική παιδεία. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν τα σχολεία να είχαν συνεργασία με φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν και περισσότερες γλώσσες από όσες μπορούμε να τους διδάξουμε στο δημόσιο σχολείο, ή να μπορούν να επιτυγχάνουν τις πιστοποίησεις των ξένων γλωσσών με τη συνεργασία συγκεκριμένων φροντιστηρίων σε ένα πάρα πολύ καλύτερο πλαίσιο, αν θέλετε, από αυτό που είναι το καθαρά ιδιωτικό. Αυτή η συνέργεια δυστυχώς δεν έχει προωθηθεί. Αντίθετα, για λόγους ιδεολειπτικούς, γίνεται ένας πόλεμος στην ιδιωτική παιδεία, ξεχνώντας ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν προέρχονται καθόλου από πλούσιες οικογένειες. Όποιος θέλει να μάθει μια ξένη γλώσσα δεύτερη, όποιος θέλει να κάνει χορό, όποιος θέλει να πάει σε ένα ΙΕΚ, όποιος θέλει να πάει σε ένα ΚΕΚ, δεν είναι πλούσιος εξορισμού. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι εξορισμού προέρχεται από τα νεσιά για χαμηλά εισοδήματα. Μάλιστα. Κύριε Φορτσάκη, τι είναι αυτό που θα κρίνει την εκλογική αναμέτρηση? Νομίζω ότι θα κρίνει την εκλογική αναμέτρηση η εμπιστοσύνη την οποία εμπνέει στους υποψήφιους το κόμμα εκείνο το οποίο θέλει να νικήσει. Και εμπιστοσύνη σημαίνει ότι όχι μόνο θα εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες έχουν συμφωνηθεί και οι οποίες μας χρειάζονται, αλλά θα απαλύνει τη φοροκεντρική πολιτική, επιστρέφοντας στους πολίτες φόρους εάν επιτύχει η ανάπτυξη. Και εδώ ερχόμαστε στο κλειδί, η ανάπτυξη σημαίνει η δυνατότητά μας να προσελκύσουμε επενδύσεις. Και αυτή την ικανότητα νομίζω η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα την έχει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι γραμμένο στο DNA, στα κύτταρα της Νέας Δημοκρατίας, να στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αντίθετα, στα κύτταρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γραμμένη η πολεμική την οποία αναπτύσσει συνεχώς έναντι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως το βλέπετε και στις υπουργές, όπως το βλέπετε και στα αεροδρόμια, όπως το βλέπετε και στην ιδιωτική εκπαίδευση και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Υπάρχει όμως μια επιχειρηματολογία, την έχετε και εσείς υπόψη και θα ήθελα μια απάντηση από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι δυνατόν, το λέω έτσι πολύ απλά, το αποκωδικοποιώ το ζήτημα. Είναι δυνατόν, λένε, να υπάρχει εμπιστοσύνη ότι θα διαχειριστούν τα χρήματα και τις τύχες αυτοί οι οποίοι είχαν τις τύχες της χώρας για 40 χρόνια και την έφτασαν εδώ που την έφτασαν? Τα κόμματα μπορεί να έχουν το ίδιο όνομα, οι άνθρωποι όμως δεν είναι πια οι ίδιοι. Αν με επιτρέπετε να πω, εγώ στην πολιτική μπήκα πριν από 6 μήνες. Δεν αισθάνομαι ότι έχω ευθύνη για αυτό το οποίο έγινε πριν.
Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι στην πολιτική, νέοι με την έννοια ότι έρχονται για πρώτη φορά στην πολιτική, και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εμπιστευτεί ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί και οι οποίοι έχουν αποδείξει την εμπειρία τους και θα κάνει μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, με τη συνεργασία φυσικά και των άλλων κομμάτων, τα οποία θα επιθυμήσουν να μπουν μέσα στο τόξο αυτό το ευρωπαϊκό, η οποία κυβέρνηση θα παρτίζεται από στελέχη τα οποία θα έχουν αποδείξει την ικανότητά τους και τα οποία θα είναι σε θέση να τραβήξουν τη χώρα μπροστά. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί, κύριε Φορτσάκη? Εάν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, θα σας έλεγα ότι βεβαίως. Εγώ θα μάλιστα θα επιθυμούσα ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει κάνει την κομμουνική κυβέρνηση χωρίς να έχει κάνει τις εκλογές. Επομένως, δεν θα σας πω όχι για μετά τις εκλογές, βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, όλες οι φιλευρωπαϊκές δυνάμεις αυτή την ώρα είναι αναγκαίες για να πάει η χώρα μας. Δεν περισσεύει καμία δύναμη, και ακόμα και με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο έχουμε τόσες πολλές αντιπαραθέσεις, υπάρχει κοινό πεδίο να προχωρήσουμε μπροστά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σοβαρό. Αυτή όμως η αντίληψη, συγγνώμη, αυτή η αντίληψη, αυτή η αντίληψη, με συγχωρείτε, υπάρχει και μια κριτική, τη διάβασα και θέλω να σας μεταφέρω, εσωκομματική. Αυτή η αντίληψη, έτσι όπως την περιγράφετε εσείς, δεν αλλοιώνει για μια ακόμη φορά, ας πούμε, το πρόσωπο, το ιδεολογικό της Νέας Δημοκρατίας? Πολύ απλουστευτικά σας λέω ότι ακούγεται ότι πήγαμε ένα διάστημα μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα τι λένε ορισμένοι στη Νέα Δημοκρατία? Να πάμε και με το ΣΥΡΙΖΑ? Τι απαντάτε, κύριε Φορτσάκη? Απαντώ το εξής, ότι αυτή την ώρα τα μεγάλα προβλήματα της χώρας υπερβαίνουν την αντιπαράθεση αριστεράς και δεξιάς. Το βασικό ιδεολόγημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι είναι ένας χώρος ο οποίος υπερασπίζεται τις ελευθερίες των πολιτών, ο οποίος υπερασπίζεται την ιδιωτική πρωτοβουλία, ο οποίος στηρίζει τις ασθενέστερες τάξεις, ο οποίος πιστεύει στην ισότητα των ευκαιριών με ενίσχυση των ασθενεστέρων, ώστε να έχουν όλοι πραγματικά ίσες ευκαιρίες, και ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει πάντοτε οι καλύτεροι, δηλαδή αυτοί που δείχνουν τον καλύτερο εαυτό τους, να προχωρούν. Αυτό, αυτή την ώρα, νομίζω ότι βρίσκει σύμφωνο στους περισσότερους ανθρώπους, με την έννοια ότι όταν έχουμε παραδείγματος χάρη 24.000 κενά στα σχολεία μας, αυτό δεν είναι ζήτημα αριστερής ή δεξιάς αντιπαράθεσης. Όταν έχουμε μια απουσία πολιτικής για την είσοδο των μεταναστών στη χώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε αριστερή ή δεξιά αντιπαράθεση. Έχουμε λοιπόν καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ την κλασική, αν θέλετε, αντιπαράθεση αριστεράς και δεξιάς. Και επομένως νομίζω ότι η συνεργασία αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να γίνει επί τη βάση συγκεκριμένων μέτρων, χωρίς να αλλοιώνει ο καθένας τη δική του ιδεολογική φυσιογνωμία. Νομίζω και τονίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό σε αυτή την οικουμενική κυβέρνηση ο κορμός να είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει μεγάλη σημασία ποιος θα είναι πρώτος, γιατί αυτός θα καθορίσει και τον τόνο της κυβέρνησης. Και να υπογραμμίσω ότι αυτή την ώρα, δυστυχώς, στη χώρα μας λείπει η κυβέρνηση καθόλου. Δηλαδή, έχουμε μία αίσθηση ότι απουσιάζει το κράτος από παντού. Όταν βλέπετε στην Αθήνα, στο πεδίο του Άρεως στην αρχή και μετά στο πεδίο στην πλατεία Βικτωρίας, να είναι εγκατεστημένοι τόσες εκατοντάδες άνθρωποι άστεγοι και ουσιαστικά χωρίς τροφή, η οποία τροφή τους εξαρτάται από ποιον θέλει να πάει να τους δώσει να φάνε, χωρίς καμία περίθαλψη, χωρίς καμία φροντίδα, όταν βλέπετε τα νησιά μας, τα οποία είναι ουσιαστικά υποκατάληψη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κράτος. Λείπει δηλαδή η παρουσία του κράτους από παντού. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και να μας προβληματίσει. Διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε θα βρεθούμε σε μια δεινή θέση από την οποία δεν θα μπορέσουμε να βγούμε. Μάλιστα. Κύριε Φορτσάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλό πρωινό από τα Γιάννενα. Γεια χαρά σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Γκοτζό. Γεια σας.